Θα ήθελα να πάμε στον κύριο Βελίδη που είναι μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων απόψε εδώ στο δίκτυο. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας κύριε Παραρά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κύριε Βελίδη και θα ήθελα να ξεκινήσω με το ζήτημα αυτό που ξέρετε βέβαια ότι έχει προβληματίσει πάρα πολύ, είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Θα έλεγαν κάποιοι από το πουθενά ξέσπασε η υπόθεση μόλυνσης του νερού στο Δισπιό. Θέλω να σας πω, το αντιλαμβάνεστε και εσείς και για την Κορισό κιόλας, είστε από εκεί, και για ολόκληρο τον Δήμο κύριε Βελίδη. Σαφώς. Εκφράζονται φόβοι για την ποιότητα του νερού που πίνουμε. Να ξεκινήσω λίγο από αυτό και μετά πάμε πραγματικά έτσι πιο ειδικά στο θέμα του Δισπιού. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω και μέσω του σταθμού σας κύριε Παραρά τη συμπαράστασή μου στους κατοίκους του Δισπιλιού για την ταλαιπωρία που περνάνε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Είμαστε όλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είμαστε μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε και εγώ προσωπικά θα πρέπει να εκφράσω τη συμπαράστασή μου. Είμαστε δίπλα τους και σε ό,τι μας ζητηθεί είμαστε δίπλα για να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Το είμαστε όλοι δίπλα το λένε ίσως οι πάντες. Τώρα ουσιαστικά είστε εκεί. Δηλαδή όλο αυτό όντως μπορεί κάποιος να το υλοποιήσει? Σαφώς. Οι ανησυχίες τους δεν είναι μόνο αν θα δοθεί αύριο μεθαύριο, ξέρετε, η ανακοίνωση για τον νερό. Να δείτε. Φοβούνται οι άνθρωποι τι θα πιούν εκεί. Εμείς και κάποια μέλη ακόμα του Δημοτικού Συμβουλίου πριν 2 εβδομάδες στείλαμε μία επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όπου του ζητήσαμε να γίνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση έτσι ώστε να μπορέσουν να ενημερωθεί όλο το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αλλά και από, τους υπηρεσιακούς παράγοντες για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς έχει γίνει, τι ακριβώς γίνεται στην παρούσα φάση και τι μελλοντικά θα γίνει. Υπάρχουν, εντοπίζουμε ευθύνες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει ξεκινήσει και η εισαγγελική έρευνα, οπότε οι ευθύνες πιστεύουμε ότι θα αποδοθούν. Πρέπει να υπάρξουν, λέτε, ευθύνες οι οποίες θα αποδοθούν. Μάλλον να αποδοθούν οι ευθύνες αφού εντοπιστούν πρώτα. Εφόσον έχει εμπλακεί η εισαγγελία και διερευνά το ζήτημα, θεωρούμε, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και θεωρούμε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν και θα βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι της κατάστασης. Και σε ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω και να ξεκαθαρίσω στον κόσμο είναι ότι με το νερό δεν παίζουμε. Είναι ένα πράγμα, είναι το κυριότερο βασικό αγαθό για μένα που σε αυτό είμαι κάθετος και θα πρέπει όσοι έχουν φταίξει, να το πω στην καθομιλουμένη, θα πρέπει να πληρώσουν. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως ανακύπτει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε μελλοντικά. Και αυτό ποιο είναι? Η αξιοπιστία της επιχείρησης της ΔΕΙΑΚ, γιατί η ΔΕΙΑΚ είναι η επιχείρηση του Δήμου η οποία παρέχει νερό σε όλους τους δημότες μας, και ένα ακόμα είναι αυτό της εμπιστοσύνης στο νερό της περιοχής του Δισπηλιού από τους κατοίκους. Ακούσαμε να συζητάτε ότι ξανά δεν θα πιούμε νερό. Το λένε οι άνθρωποι και ότι το νερό το οποίο ήδη έχουν είναι λογικό. Είναι θέμα ορών να βγει μια ανακοίνωση ότι μπορούν να το πίνουν. Ακόμη και αυτό λένε ότι θα το χρησιμοποιούν μόνο για να κάνουν τον μπάνιο τους ή και για την τουαλέτα. Είναι λογικό και γι' αυτό θα πρέπει ο Δήμος και η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ θα πρέπει, εφόσον το έργο πραγματοποιήθηκε, από εδώ και πέρα να ξεκινήσουμε καταρχάς με ενημέρωση. Από εκεί και πέρα συνεχώς δημοσιεύοντας. Κακώς αυτό που λέμε καταρχάς με ενημέρωση. Το πρώτο που θα έπρεπε να δίνεται με πολύ μεγάλη ευκολία είναι η ενημέρωση. Είναι σαφώς. Η συζήτηση, είναι και η επιστημονική ενημέρωση. Δηλαδή θα μπορούσαμε εύκολα, ο Δήμος ήδη να έχει δώσει εντολή, ένα κλιμάκιο επιστημόνων να πάει να ενημερώσει και μαζί με το θέμα του Δισπιλιού και για όλα τα υπόλοιπα. Και θα ήθελα να κάνω και μια πρόταση τώρα επί της ευκαιρίας, ναι. Ότι πρόσφατα ο Δήμος λειτουργήσε το κοινωνικό ιατρείο. Ναι. Θα πρέπει να καλέσει όλους τους κατοίκους της περιοχής του Δισπιλιού να κάνουν όλες τις εξετάσεις, ναι. Για να μπορέσουμε ξανά να δείξουμε στους ανθρώπους ότι κύριε είμαστε εδώ, παραλήψεις μπορεί να έγιναν, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε και πρέπει να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ένα ακόμα για μένα το οποίο άκουσα από κάποιους κατοίκους
και θα πρέπει να το δούμε με δέουσα σοβαρότητα, είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν και πληγή και επιχειρηματίες της περιοχής, κάτοικοι, να έχουν μειωθεί οι αξίες. Τι μπορεί, αυτό είναι δεδομένο νομίζω, είναι τώρα δεδομένο. Ότι μειώνονται οι αξίες, οπότε, μειώνονται τα πάντα, η κίνηση, είναι επιφυλακτικοί οι πάντες, οι επισκέπτες, όσοι περνούσαν οπότε, από εκεί, όσοι περνούν, οπότε, εστιατόρια, ό,τι υπάρχει εκεί οπότε τώρα. Θα πρέπει, θέλει σοβαρή αντιμετώπιση για να το αποκαταστήσουμε, κύριε Βελίδη, όλο αυτό και ο Δήμος και η ΔΕΙΑΧ και οι πάντες. Θα πρέπει οπότε και ο Δήμος και η Περιφέρεια, ακόμα και η Πολιτεία, μη πω ότι θα πρέπει να, να κάνουν ένα πακέτο μέτρο το οποίο θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή για να στηριχτεί. Γιατί πάντως, μην κύριε ξεχνάμε τώρα, ότι με συγχωρείτε, αλλά πριν από 10-15 μέρες μου έλεγαν εκεί κάτι και έστειλε και λογαριασμούς με νερό. Λοιπόν, είναι μερικά ζητήματα. Αυτό τώρα είναι ασχολίαστο. Ναι, τώρα, θα πρέπει να τα βλέπουν λίγο, έστω αυτό. Σαφώς. Δεν είναι τίποτα. Πόσα σπίτια δεν ξέρω είναι στον οικισμό, αλλά είναι δυνατόν τώρα νερό μετά από όλο αυτό? Αφήστε τους λογαριασμούς για κάποια άλλη στιγμή ή τουλάχιστον μην στέλνετε τους λογαριασμούς καθόλου τώρα. Τι να σου πει ο άλλος τώρα, εδώ ξεκίνησαν και οι μηνύσεις, ξεκίνησε η εισαγγελική παραγγελία για διάφορα θέματα. Μην τρελαθούμε τώρα, λογαριασμούς. Γι' αυτό κύριε Παραρά, προτείνω και με το κοινωνικό ιατρείο, το οποίο ο Δήμος θα πρέπει δηλαδή να δώσει εντολή και να κάνουν όλοι οι κάτοικοι εξετάσεις, για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι κύριοι είμαστε εδώ δίπλα σας, και ακόμα παραπάνω και ένα πακέτο στήριξης μέτρων που θα βοηθήσουν την περιοχή. Κύριε Γιατί Βελίδη, μην ξεχνάμε πάντως, κάτι τελευταίο, ναι, ναι, ότι η περιοχή του Δισπυλιού είναι μια άκρος τουριστική περιοχή για το Δήμο μας. Διαθέτει το λιμναίο οικισμό, οπότε αυτή τη στιγμή είναι παγκοσμία η δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα. Και από την άλλη, η αναγνώριση που έχει η περιοχή του Δισπυλίου λόγω του λιμναίου οικισμού είναι σε παγκόσμιο βεληνικές. Οπότε με αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να παίζουμε. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εν τη γενέση και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε δίκιο. Μπροστά. Έχετε δίκιο. Πάντως, εγώ σας λέω, καθώς θα περάσουμε σε 2-3 άλλα θέματα που έχουν σχέση με τον Δήμο, τα έργα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και τον προγραμματισμό των τελευταίων μηνών μέχρι τον Μάιο, που είναι οι εκλογές. Πάντως, να ξέρετε ότι υπάρχει ανησυχία όχι μόνο στο Δισπυλίο, σε όλο τον Δήμο. Άρα, λοιπόν, φροντίστε, εάν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου υλοποιήσει την πρότασή σας για να πραγματοποιηθεί ένα εξειδικευμένο για το θέμα αυτό Δημοτικό Συμβούλιο. Με μοναδικό θέμα, ζητήστε, θα έλεγα. Ναι, έτσι πρέπει. Μοναδικό θέμα, μοναδικό το νερό θέμα. Γενικά. Να δούμε, γιατί ο Δήμαρχος στην τελευταία του συνέντευξη, δημόσια εμφάνιση, άφησε εχμές για διάφορα πράγματα. Αμφιλεγόμενες συμμετρήσεις, εχμές για την ΔΕΙΑ και εχμές για τη διεύθυνση του Τμήματος Υγιεινής, εννοώ, εχμές για το ένα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, πρέπει να τα καταλάβουμε. Και να ξεκαθαριστούν, έτσι, και να θα πρέπει δοθούν και απαντήσεις για το τι νερό πίνουμε. Και να ενημερωθούμε όλοι και να αναλάβει κάθε ένας την ευθύνη που πρέπει. Από εκεί και πέρα θα ήθελα, κύριε Παραρά, να αναδείξω και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αυτή τη στιγμή εντοπίζω καθημερινά κυκλοφορώντας και στην πόλη της Καστοριάς, αλλά και σε διάφορες περιοχές, είναι ότι αυτή τη στιγμή η καθημερινότητα των κατοίκων μας έχει σαφώς χειροτερέψει και λόγω της οικονομικής κατάστασης, αλλά και από τη Δημοτική Αρχή δεν βλέπω να δίνεται η ιδέουσα σοβαρότητα. Τι εννοώ με αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή εντοπίζω τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με λακκούβες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κατά καιρούς πολλές αιτήσεις για αποζημίωση. Να σου πω κάτι, και εκεί παίζεται ένα παιχνιδάκι, νομίζω, δεν ξέρω, η Οικονομική Επιτροπή απορρίπτονται, δεν κάνουν, δεν δίνουν. Εδώ ο κόσμος καταστρέφει τα οχήματά του. Ευτυχώς μέχρι στιγμής σε αυτά μένουμε και δεν έχουμε τραυματισμούς ή κάτι άλλο. Όντως υπάρχουν πολλά σημεία τέτοια πάντως. Και ένα ακόμα πράγμα το οποίο. Άρα λέτε οδικό δίκτυο, λακκούβες και χαλασμένοι δρόμοι. Ναι. Χαλασμένοι, και ένα ακόμα πράγμα το οποίο εντοπίζω είναι ότι αυτή τη στιγμή με την καθαριότητα έχουμε τεράστιο ζήτημα και στην πόλη αλλά και γενικά σε όλο το Δήμο μας. Με την καθαριότητα. Με την καθαριότητα. Υπάρχουν σκουπίδια δεξιά-αριστερά, υπάρχουν άκοπα χόρτα σχεδόν σε όλο το Δήμο. Καλά, για τα χόρτα, ναι. Σκουπίδια υπάρχουν, γίνεται μια δουλίτσα, αλλά με τα χόρτα η μάχη έχει χαθεί ακόμα και επί Χατζησιμεωνίδη. Για τα σκουπίδια όμως θυμάμαι, με αντιδήμαρχο τον Πέτρο Τόσκο, δεν είχαμε ποτέ προβλήματα τέτοια. Δεν αντιλαμβάνομαι τι έγινε.
Χάθηκε το μισό προσωπικό του Δήμου, μετακομίσαν, τι έγινε και τώρα έχουμε προβλήματα. Όχι, απλώς θέλω να, αυτό που βλέπω είναι ότι η παρούσα αντιδημαρχία της καθαριότητας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά της. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι θα θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο στους εργαζόμενους, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εντοπίζω είναι ότι καταβάλουν τεράστια προσπάθεια και μερικές φορές προσπαθούν μόνοι τους, χωρίς να έχουν υποδείξεις. Κρατώ λοιπόν και για το οδικό δίκτυο, μου είπατε, και για τα σκουπίδια και για τα χόρτα, που να σας πω κάτι, Αύγουστος είναι, θα μπει το φθινόπωρο, εντάξει, κάποιοι που δεν έχουν πάει διακοπές θα λένε τώρα τι είναι αυτά που λέτε. Τέλος πάντων, σε ένα μήνα, δύο, αυτή η υπόθεση θα είναι πια τρίτης και τέταρτης σημασίας. Πάντοτε, κύριε Βελίδη, Απρίλιο και Μάιο πρέπει να γίνει μια πολύ καλή πρώτη παρέμβαση για τα χόρτα. Είναι ανεπίτρεπτο με τους προέδρους των τοπικών και τα χρήματα που δεν λαμβάνουν ποτέ στην ώρα τους, αυτή η μάχη να μην κερδίζεται ποτέ. Αυτοί τα ακούν, οι δημοτικοί σύμβουλοι από διάφορα περιφερειακά διαμερίσματα, εσείς όλοι τα ακούτε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Θα περιμένω να δω στους επόμενους 4-5 μήνες και τα καινούργια δημοτικά σχήματα τι περίπου θα προτείνουν για τα πολύ απλά αυτά ζητήματα. Και ένα ακόμα. Να πάμε λίγο στα έργα. Στα έργα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή, στην διάρκεια της παρούσης δημοτικής αρχής, έχουμε κατά καιρούς στήξει ότι δεν εκτελούνται έργα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ξαναπώ στον κόσμο και να γίνει ευρέως γνωστό είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καστοριάς έχει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, τη λεγόμενη ΣΑΤΑ, για μικροέργα. Την ΣΑΤΑ. Τη ΣΑΤΑ. Μισό λεπτό. Άλλοι ζητούν επιπλέον ΣΑΤΑ. Εμείς έχουμε και 1 εκατομμύριο. Εμείς είμαστε, μπορώ να πω, ο πιο. Να τη Όχι, χαρακτηρίσω. Αυτό δεν είναι καλό να την έχουμε. Σκοπός είναι αυτά να ξοδεύονται για να γίνονται έργα. Γιατί συνομιλώντας με άλλους αντιδημάρχους άλλων περιοχών, η ΣΑΤΑ μέχρι το Σεπτέμβριο έχει εκτελεστεί στο 90 με 100%. Εμείς αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να την εκτελέσουμε όλοι και έχουμε αδιάθετη ΣΑΤΑ από προηγούμενα έτη. Βλέπουμε κατά καιρούς να μπαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έρχεται στο τεχνικό πρόγραμμα διάφορα έργα και μετά από λίγο χρονικό διάστημα να αποσύρονται. Εδώ βλέπω σοβαρότατες ευθύνες και θα ήθελα να πω ότι εντοπίζω ένα τεράστιο πρόβλημα δυσλειτουργίας με την Αντιδημαρχία Οικονομικών. Δηλαδή, η οποία αυτή τη στιγμή, η Αντιδημαρχία Οικονομικών, κατ' εμέ και με την εμπειρία που έχω... Η Αντιδημαρχία του Βαγγέλη του Στεριόπουλου, λέτε, σαφώς. Έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαι τέταρτη χρονιά Δημοτικός Σύμβουλος. Ναι. Έχω μια μικρή εμπειρία. Αλλά συμμετέχω ενεργά και στα Δημοτικά Συμβούλια και στην Οικονομική Επιτροπή. Αυτό το οποίο εντοπίζω είναι ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μέχρι τώρα δεν γνώριζε πολλά πράγματα, αλλά και δεν φρόντισε να μάθει. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου. Σοβαρά. Δηλαδή, ο αντιδήμαρχος, λέτε, ο κύριος Στεριόπουλος, προκαλεί μάλλον δυσλειτουργία στο Δήμο, λέτε. Μα σκεφτείτε, κύριε Παραλά. Με τι, δεν είναι εκεί για να λύνει θέματα γρήγορα-γρήγορα. Είναι και λογιστής, είναι οικονομολόγος, άρα τα οικονομικά ζητήματα που του τα εμπιστεύεται ο κύριος Αγγελής και τον κρατάει αντιδήμαρχο, έτσι. Θα τον κρατήσει και τώρα. Δηλαδή, για όλη τη θητεία, ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Στεριόπουλος είναι πάντα οι ίδιοι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δείχνει κάτι όμως από τη μεριά του Δημάρχου, ότι τον εμπιστεύεται, γιατί γίνεται δουλειά. Ενώ εσείς μου λέτε ότι προκαλεί δυσλειτουργία ο ίδιος. Εγώ αυτή τη στιγμή ένα πράγμα το οποίο θα πω για να είναι και κατανοητό στον κόσμο είναι ότι δεν γίνεται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών να κάνει πάνω από 10 αναμορφώσεις προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους. Αυτό σημαίνει προχειρότητα. Ναι. Και λυπή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μιας, κατανοητό. Μεγάλα έργα γίνονται, κύριε Βελίδη. Αναμένουμε και θέλω να μου πείτε μέχρι τέλος του έτους τι περίπου μπορεί να δούμε και μετά είναι οι τελευταίοι μήνες για να αποχαιρετήσει η ομάδα Αγγελή. Ευελπιστούμε να ξεκινήσουν τα έργα που έχουν ενταχθεί στο... Ποια έργα, δώστε μου ένα-δύο. Ποια έργα. Έχουμε ενημερωθεί για την κατασκευή της νότιας παραλίας μέχρι την περιοχή του Σταυρού. Ναι. Όπου είναι ένα έργο το οποίο θα αλλάξει εν μέρη την εικόνα της πόλης. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι αυτή τη στιγμή από την παρούσα δημοτική αρχή θα είναι πολύ ευχάριστο αν θα το δημοπρατήσουν.
δεν βλέπουμε να υλοποιείται. Είναι αυτό, περιμένουμε και το θέμα της σύνδρευσης από την ΔΕΙΑΚ, την αντικατάσταση του μεγάλου αυτού έργου των 10 περίπου εκατομμυρίων. Είναι και αυτό. Έτσι, ένα έργο το οποίο... Όχι, είναι τεράστιο έργο, θα είναι και... δεν ξέρω, πνευματικό κέντρο και όλα αυτά, αν θα τα δούμε. Δίνει μάχη, λέει ο κύριος Αγγελής, αλλά δεν... Άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή και από το Σεπτέμβρη, εφόσον ορίστηκαν και οι δημοτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το Μάιο, άποψή μου είναι ότι δεν θα δούμε μεγάλα έργα να υλοποιούνται. Θα δημοπρατηθούν κάποια έργα, θα συμβασιοποιηθούν και από εκεί και πέρα η επόμενη δημοτική αρχή θα τα υλοποιήσει. Λοιπόν, ωραία. Θα σας δω στον αγώνα της αυτοδιοίκησης του Μαΐου κάπου υποψήφιο, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, θα ξανασχοληθώ με, τον, με τα κοινά. Είναι η πρώτη σας φορά αυτή. Θα είστε ξανά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Ναι, θα είμαι. Αλλά υπάρχει το επόμενο χρονικό... Δεν θα μας πείτε με ποιον. Κοιτάξτε να δείτε. Την ανακοίνωση θα την κάνει ο επικεφαλής. Από το Σεπτέμβρη θα είμαστε εδώ, θα είμαστε ξανά, θα συναντηθούμε, να πούμε και άλλα πράγματα. Ο κύριος υποψήφιος δήμαρχος Βοΐου, ο κύριος Κοσμίδης, έλεγε τέλος του μήνα, αυτού που διανύουμε, ανακοινώνει το λογότυπό του, την Επιτροπή του Αγώνα και κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Εσείς τώρα, με την ομάδα σας που ετοιμάζεστε, πότε σκέφτεστε αυτά να τα κάνετε? Γιατί μέχρι τώρα ίσως κάποιοι ήταν επαναπαυμένοι ότι οι εκλογές θα γίνουν σε 13-14 μήνες. Τώρα κατάλαβαν όλοι όμως ότι μείνανε 3 μήνες του 18 στην ουσία και άλλοι 3 προεκλογικού αγώνα του 19. Τις ανακοινώσεις θα τις κάνει ο επικεφαλής, οπότε κύριε Παραρά, θα ήθελα να γίνει σεβαστό θα γίνει, αυτό το ενώ πράγμα. Θα γίνει αργά, θα γίνει νωρίς, ξέρετε πότε? Αυτό θα το επιλέξει ο επικεφαλής, δεν θα είναι όμως πολύ αργά. Οι ανακοινώσεις θα γίνονται συνεχώς. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο δίκτυο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αποχαιρετάμε τον κύριο Βελίδη.